πριν από ένα περίπου μήνα, αποτυπώνει ο διάλογος του Γενικού Εισαγγελέα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής στην κεκλεισμένο των θυρών συνεδρία της Επιτροπής. Ο Νέστορας Βασιλείου από το Στούντιο 2 θα μας ενημερώσει και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση το ρωσικό δάνειο των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καλησπέρα, Νέστορα. Καλησπέρα σας. Τα όσα καταγράφηκαν στην κλειστή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής της 9 του Ιούλη είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Να πούμε ότι η Επιτροπή συνήλθε μετά την ενέργεια της κυβέρνησης να ζητήσει χρήματα από τους ημικρατικούς οργανισμούς και από τα ταμεία συντάξεών τους σε μια προσπάθεια να συμπληρωθεί ένα ποσό της τάξεως των 500 εκατομμυρίων ευρώ πρώτου κινδύνου στάσης πληρωμών εντός Αυγούστου. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής ότι οι ημικρατικοί οργανισμοί ως βραχίωνας του κράτους θα πρόσφεραν μια διευκόλυνση ενός μηνός προς το κράτος προκειμένου να μην καταρρεύσει. Αυτά τα δεδομένα ενδεχομένως να ισχύουν και σήμερα για την κυπριακή οικονομία, καθώς ακόμη δεν έχει συνομολογηθεί το μνημόνιο με την Τρόικα. Ο διάλογος πάντως του Γενικού Εισαγγελέα Πέτρου Κλειρίδη με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Νικόλα Παπαδόπουλο, όπως καταγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίας, σκιαγραφεί πλήρως την κατάσταση της οικονομίας μας στις 9 του Ιούλη. Να τον παρακολουθήσουμε και να επανέλθουμε. Έπρεπε να ψηφίσετε υποχρεωτικά ό,τι έπρεπε να τα πάρει από τα εσωτερικά ταμεία για να σωθεί το κράτος. Στην αρχαία Ρώμη, η σωτηρία του λαού ήταν ο υπέρτατος νόμος. Θα έπρεπε η κυβέρνησή μας να μεριμνήσει να μην φτάσουμε σε τούτο το σημείο. Αυτό το είπα από την αρχή, κυρία Παπαδόπουλε, αλλά βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Στην αρχαία Ρώμη, που έθεσε τις βάσεις του δικαίου, η σύγκλιτος σε αυτές τις δύσκολες ώρες ψήφιζε αυτό που ελέγχεται ως έσχατο συγκλιτικό δόγμα. Η σωτηρία της πατρίδας είναι ο έσχατος νόμος και περιέβαλε έναν άνθρωπο με απόλυτες εξουσίες να σώσει την πατρίδα. Αυτή την ώρα εσείς έχετε αυτή την εξουσία, αλλά την απαρνείστε. Αφήστε το κράτος να πτωχεύσει. Αφήστε το να πτωχεύσει, κύριε Παπαδόπουλε. Εμείς να το αφήσουμε να πτωχεύσει? Ποιοι είχαν την ευθύνη να χειρίζονται υπεύθυνα τα του κράτους? Εδώ που ήρθαν τα πράγματα, εσείς θα τα σώσετε. Σήμερα μας είπαν για πρώτη φορά ότι πάμε για στάση πληρωμών, κύριε Κλειρίδη. Αφήστε την κυβέρνηση και σκεφτείτε το κράτος. Αυτό είναι που πρέπει να σκεφτείτε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η κυβέρνηση, κύριε Παπαδόπουλε. Ενδιαφέρον ο διάλογος και πολύ χαρακτηριστικός της κατάστασης και των συνθήκων που επικράτησαν αρχές του μήνα, αρχές του περασμένου μήνα. Πάντως, στην Επιτροπή, η Νέστορα ζητήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών να εξηγήσει και πώς αξιοποιήθηκε το ρωσικό δάνειο των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ανέφερε ο Χρήστος Πατσαλίδης, με συγχωρείτε, οι χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους για το 2012 ανέρχονται στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ο εσωτερικός δανεισμός ανέρχεται στα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ο εξωτερικός στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπρόσθετα, υπάρχει και το δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 3% που συνεπάγεται τα επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσε η κυβέρνηση από τους ημικρατικούς οργανισμούς. Σύμφωνα λοιπόν με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, τα 2,5 δισεκατομμύρια του ρωσικού δανείου εξόφλησαν τον εξωτερικό δανεισμό των 1,2 δισεκατομμυρίων. Αφέθηκε σύμφωνα με τον Χρήστο Πατσαλίδη και ρευστότητα στις τράπεζες για να μπορούν να κινηθούν με την προϋπόθεση και την σύμφωνο γνώμη τους ότι κάποια στιγμή που η κυβέρνηση θα είχε ανάγκη θα βοηθούσαν την κυβέρνηση να καλύψει αυτές τις ανάγκες της. Τι ήταν αυτό που, αν θέλεις, άλλαξε τα δεδομένα, Νέστορα? Προέκυψε η τρίτη και τελευταία υποβάθμιση από τους Fitch στην κατηγορία σκουπίδι, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να μην αναχρηματοδοτούν και να μείνει μια τρύπα 500 εκατομμυρίων με ορατό τον κίνδυνο στάσης πληρωμών. Συνεπώς, εδώ προκύπτουν κάποια συμπεράσματα. Αφενός είναι η λανθασμένη διαχείριση του δημοσίου χρέους με την τακτική των βραχυπρόθεσμων δανεισμών τα τελευταία χρόνια, και αφετέρου είναι η κατά τα φαινόμενα λανθασμένη εκτίμηση του κινδύνου όταν μας υποβάθμιζε ο πρώτος οίκος αξιολόγησης στην κατηγορία σκουπίδι. Πάντως, μέσα από τα πρακτικά της κλειστής συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών στις 19 Ιουλίου, δηλαδή 10 μέρες μετά από αυτή τη συνεδρία, ο Υπουργός Οικονομικών μιλούσε ενώπιον των βουλευτών και για ένα πακέτο μέτρων εντός Αυγούστου. Στα πρακτικά αυτής της συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών που έφερε χθες στη δημοσιότητα το ΣΥΓΜΑ, ο Υπουργός Οικονομικών μιλούσε για μέτρα που θα έφερνε η κυβέρνηση στη Βουλή για ψήφιση. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, αυτό δεν αποκλείεται να συμβεί. Ωστόσο, επί της παρούσης δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και ούτε έχει ενημερωθεί περαιτέρω η Βουλή. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ που μας έδωσες, Νέστορα.
Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Σε φυτώριο κάναβης μετέτρεψε τη βεράντα του διαμερίσματός του 37χρονος στη Λεμεσό. Η ΚΑΝ μετά από πληροφορίες εντόπισε 23 φυτά κάναβης.